ακροβάτης σε σκηνή να περπατάς και κάτω ο κόσμος να γλιστρήσεις περιμένει. Ακόμα ένα θέμα στις ειδήσεις να περνάς, ακόμα ένα θύμα των εμπόρων που πεθαίνει. Είπες θα είναι μόνο μια φορά και κλείσε στο θάνατο το μάτι. Τώρα στις φλέβες σου κυλά, τώρα το ξέρεις είναι απάτη. Και να σκέφτεις πως όλα αυτά γίνα για μια λεξούλα την αγάπη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας μιλήσω. Παρακαλώ. Είμαι εγωίστρια. Μάλιστα. Ως εκ τούτου φέρθηκα εγωιστικά με αποτέλεσμα να υποβάλω την παραίτησή μου. Ναι. Σκεπτόμενη τις συνέπειες που θα έχει αυτό για την εφημερίδα, την αποσύρω. Και παραμένεις εγωίστρια. Μάλιστα. Δυστυχώς η παραίτησή σας έγινε αποδεκτή. Α, ναι. Τι θα κάνω μαζί σου? Αυτό έπρεπε να το σκεφτείτε από πριν. Έτσι, ε. Ναι. Έλα, γόρι μου. Καλημέρα. Στέφανε, μ' ακούς? Ναι. Καλημέρα, λέω. Καλημέρα. Τι κάνεις, αγόρι μου? Σε πεθύμισα και σένα και την Κύπρο. Έρχομαι να σε δω. Μισό λεπτό. Ντανάη, μπορείς να έρθεις λίγο, σε παρακαλώ? Βεβαίως. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τι θέλεις? Σου είπα, σε πεθύμισα. Πες μου τι θέλεις. Θα τα πούμε από κοντά. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα από κοντά. Μη με πληγώνεις. Συμφωνήσαμε. Και κρατάω πάντα τις συμφωνίες μου. Αφού τις κρατάς, μείνε μακριά μου. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Δυστυχώς δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε τίποτα. Αν το έλεγα κι εγώ αυτό, ξέρεις που θα ήσουν τώρα. Τελείωσε η ιστορία. Μ' ακούς? Η ιστορία, αγόρι μου, δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Το ξέρεις αυτό. Και πρέπει να μαθαίνουμε από την ιστορία. Όποιος δεν το έχει υπόψη, είναι χαμένος στο τέλος. Πες μου τι θέλεις. Δεν θα τα πούμε από το τηλέφωνο. Θα σε δω σύντομα. Ναι, έλα μέσα, παρακαλώ. Με συγχωρείς για πριν. Κανένα πρόβλημα. Ήταν ο πατέρας μου. Έγινε κάτι κακό? Ναι. Αλλά θα το αντιμετωπίσω.
Θες να μου πεις? Όχι, συγγνώμη. Εντάξει, μη ζητάς συγγνώμη. Απλά να ξέρεις ότι χρειαστείς θα είμαι εδώ, ε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σου είπα, όταν είσαι μαζί μου να μην ανησυχείς. Λοιπόν, πήγαινε μάζευε. Πού πάμε? Κύπρο. Γιατί? Business, αγόρι μου, business. Ελεύθεροι επαγγελματίες είμαστε. Όπου το χρήμα, εκεί και εμείς. Και μιλάμε για πολύ χρήμα, ε. Δεν μπορούμε να μην πάμε. Οι άλλοι? Ποιοι άλλοι? Όχι ποιοι. Ποια. Για τη Βάνα μιλάω. Τι θες να πεις για τη Βάνα? Για τη Βάνα δεν ξαναλέω τίποτα. Απλά ρωτάω αν θα έρθει κι αυτή. Είτε έρθει είτε δεν έρθει, εσύ μην αγχώνεσαι. Με συγχωρείς, αλλά αγχώνομαι. Τη φοβάσαι, ρε. Γιατί εσύ δεν τη φοβάσαι? Τη Βανούλα, είσαι καλά. Γιάννη, μη μου το παίζεις εμένα. Τι παίζω, ρε. Είσαι καλά, τη Βάνα θα φοβηθώ. Εγώ ένα έχω να σου πω. Ότι από αυτή θα το βρω, μου το είπες και χθες. Όχι. Έχω να σου πω ότι εγώ δεν πρόκειται να το βρω από αυτή. Ρε Μάκη, θες να μου σπάσεις τα νεύρα? Έχε μου εμπιστοσύνη. Πήγε τίποτα στραβά μέχρι στιγμής από τον καιρό που συνεργαζόμαστε? Ε? Πώς δεν πήγε? Η μικρή στο ποτάμι? Καλά τώρα. Αυτό ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Δεν βλέπεις πως τα προγραμματίζω όλα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια? Άσε ρε. Έχε μου εμπιστοσύνη. Τη Βάνα, άστη σε μένα. Εσύ μην ασχολείσαι. Εσύ τη δουλίτσα σου. Ρε, εγώ θα την κάνω τη δουλειά μου. Ε. Αλλά δεν μπορώ να την κάνω και να σκέφτομαι ότι θα φάω καμιά πισόπλατη. Τώρα θα φας καμιά μπούνια. Άντε, τελείωνε. Σου είπα, μην ανησυχείς, δέρμα. Λοιπόν, Άλκη, δεν πρέπει να μου κρύψεις το παραμικρό. Ό,τι μου πείστε. Δεν σας έκρυψα τίποτα. Ωραία. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό να νιώθω ότι με πιστεύετε. Σε πιστεύω. Μη με κοιτάς. Σε πιστεύω. Συνέχισε. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Συνήλθα και βρέθηκα εδώ μέσα. Καλά, δεν έτυχε να ξαναδείς ποτέ προηγουμένως αυτούς τους τύπους? Όχι. Πού να τους δω? Εντάξει, φυσικά θα σε ρώτησε και η αστυνομία γι' αυτό. Αλλά για πες μου, πώς βρήκαν το σπίτι? Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι το βρήκαν από τις πινακίδες της μηχανής. Τι εννοείς? Εννοώ ότι κάποιος τους είπε πού είναι. Είτε από την αστυνομία, είτε από την αρχή αδειών. Δεν έχω ιδέα. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο της υπεράσπισής σου, ε? Ναι. Γιατί μπορεί να θεωρήσει ο ανακριτής ότι είχατε σχέση, εφόσον γνώριζαν το σπίτι. Ναι, αλλά δεν είχαμε. Εγώ το πιστεύω. Το θέμα είναι να σε πιστέψει κι αυτός. Κοιτάξτε, θα ήμουν βλάκας αν είχα σχέσεις μαζί τους, ήξεραν πού μένω και πήγαινα σπίτι μου. Ναι, σωστό. Για πες μου τώρα, πώς μπήκαν στο σπίτι? Προφανώς παραβίασαν την πόρτα. Καλά, δεν πρόσεξες κάποια σημάδια παραβίασης στην πόρτα όταν μπήκατε στο σπίτι? Όχι. Δεν πρόσεξες κάτι άλλο όταν σας πήγαιναν πίσω στο ποτάμι? Τίποτα απολύτως. Δεν μίλουσαν ιδιαίτερα. Κάτι άλλο που νομίζεις ότι πρέπει να μου πεις? Όχι, σας τα είπα όλα. Σας παρακαλώ, κάντε ό,τι μπορείτε. Θα ήταν μεγάλη αδικία για μένα. Δεν είχα ποτέ μου καμία σχέση με τα ναρκωτικά. Αντιθέτως, η μάνα μου με μεγάλωσε κάνοντας μου πλήση εγκεφάλου εναντίον των ναρκωτικών. Η αδερφή μου δουλεύει σε θεραπευτική κοινότητα. Ναι, μου το είπαν. Κοίταξε, Άλκη, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Άλλωστε, σπουδάζεις στη νομική, οπότε σε θεωρώ ενδυνάμει συνάδελφο. Η υπόθεση είναι δύσκολη. Δεν θα στο κρύψω. Από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ. Όμως, αν θυμηθείς οτιδήποτε, όσο άσχετο και αν φαίνεται, θέλω να μου το πεις. Εντάξει. Ωραία. Θα πρέπει να μιλήσω και με την κοπελιά σου, ε? Ναι. Έφυγε όμως. Θα πρέπει να έρθει πίσω, έτσι? Όχι, δεν χρειάζεται. Να δούμε πρώτα αν θα προσάψει κατηγορίες ο ανακριτής και βλέπουμε.
Γιατί να περιμένουμε, να έλθει. Άλλωστε θα είναι ο μάρτυρας υπεράσπισης, σωστά? Ναι, βέβαια. Τότε να της μιλήσετε. Οπωσδήποτε θα της μιλήσω. Κρίμα που έφυγε. Έπρεπε να της είχα μιλήσει πριν φύγει. Αν με ειδοποιούσατε νωρίτερα... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να έρθει. Ωραία. Λοιπόν, σε χαιρετώ, Άλκη. Και κουράγιο, ε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα το παλέψουμε, ε, συνάδελφε. Έτσι, έτσι. Ναι, κοίταξε, πρέπει να δούμε την κίνηση της εταιρείας πρώτα. Ναι, θέλω να δω την κίνηση που είχαν τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον. Μπορούμε να δώσουμε το δάνειο έτσι, στα τυφλά. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, εντάξει. Μισό λεπτό. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, ετοιμάστε μου τα και φέρτε να τα δω. Τα 2 τελευταία χρόνια όμως, οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλώς όρισες. Καλημέρα. Εσύ σε περιμέναμε. Ούτε μας απότομο. Επιθύμησα σας. Και εμείς επιθυμίσαμε σε, αλλά πάνω απ' όλα η υγεία. Μια χαρά είναι η υγεία μου, μια χαρά. Δεν μπορούσα άλλο σπίτι, πραγματικά σπάσαν τα νεύρα μου. Ναι, αλλά. Δεν έχει αλλά. Άμα τα κατάφερα και ήρθα ως δαμέ, θα κάτσω στο γραφείο μου και θα είμαι μια χαρά. Θα μπορούσες να μείνεις ακόμα 1-2 μέρες τουλάχιστον. Πονείς? Λίγο. Εντάξει. Μακάρι να είχαμε κι άλλους ευσυνείδητους υπαλλήλους σαν εσένα. Εσύ πώς είσαι? Είμαι καλά, ειδικά τώρα που είστε η κόρη μου. Μια χαρά είμαι, αλλά... Αλλά... κάτσε, μη στέγεσαι ορθιός. Κάτσε. Ευχαριστώ. Αλλά... Δεν τα ξέρεις, Σάβα μου. Ο γάμος, υποθέτω ότι σε όλους τα ίδια φέρνει. Οι έννοιες των μωρών, η ρουτίνα... Χάνεται η μαγεία, ο έρωτας. Κοίταξε, δεν θέλω να με παρεξηγήσεις. Δεν σε παρεξηγώ, γιατί και εγώ το ίδιο νιώθω. Εσύ όμως δεν έχεις μωρά. Εσύ όμως η γυναίκα μου, μια κόρη, η οποία δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Είναι κάτι το οποίο με στεναχωρεί πάρα πολλά. Προσπάθησα να τη βοηθήσω, αλλά δεν με αφήνει, αρνιέται. Αντιλαμβάνεσαι. Μεγάλη. 21-22 χρονών. Α, εντάξει, είναι μωρό. Ναι, αλλά δημιουργεί πολλά προβλήματα στη μάμα της, η οποία αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα στη σχέση μας. Και καταλαβαίνεις ότι πλέγονται όλα και γίνονται ένα μπάχαλο. Τελικά, όλοι τα ίδια. Εσύ, μίλησε μου για σένα. Τι να σου πω, Σάβα. Δεν τα ξέρεις. Σύζυγος, μητέρα, εργαζόμενη γυναίκα, νοικοκυρά σε απόγνωση. Είναι στη σειρά. Εγώ πρωταγωνιστούσα. Έλειψε μου το χιούμορ σου. Συγγνώμη. Τώρα εκλείδωσες τη. Την επόμενη όμως. Μην μου απαντήσεις. Ξέρω να μου να μου πεις. Κοίταξε, ξέρω πολλά παιδιά στην ηλικία σου που ξεκίνησαν το χορτό έτσι για την πλάκα. Για να μην μείνουν εκτός παρέας. Αλλά καταλήξα στα σκληρά. Και ναι, να μου πεις. Κοίταξε την τελευταία φορά. Αλλά ξέρω ότι νιώθηκε πολλά καλά ότι έθενα η τελευταία φορά. Και ότι την επόμενη φορά να κάνεις πράγματα που ούτε εσύ ο ίδιος μπορείς να φανταστείς για να βρεις λεφτά να πιάσεις τη δόση σου.
Έτσι θέλεις να συνεχίσεις την υπόλοιπη ζωή σου? Θέλω τη ζωή μου. Ωραία, Νικόλα, κόψε το. Εντάξει, Μαρία. Τούτο μια κουβέντα είναι, έτσι να τη σύρνουμε. Έτσι θέλω τη ζωή μου. Αλλά δεν υποφέρεις μόνο έτσι. Υποφέρουν και όλοι που είναι γύρω σου, χωρίς να φταίουν. Φταίω. Είπα σου, εξήγησα σου πώς ήταν σπίτι μου. Ξέρω πολλά κοπελούθηκε που είχαν προβλήματα σπίτι τους, αλλά είναι καταλήξαν στα ναρκωτικά. Νικόλα, όλος ο κόσμος έχει προβλήματα. Τα ναρκωτικά είναι η εύκολη λύση. Συγγνώμη, τουλάχιστον φαίνονται η εύκολη λύση. Γιατί ξέρεις τι είναι. Ζήστο, θα σου το πω εγώ. Τέλος πάντων. Ο λόγος που μιλάμε σήμερα είναι για να σου πω ότι άμα θέλεις, μπορούμε να σε βοηθήσουμε να πάει για απεξάρτηση. Μόνο αν τούτον θέλεις να μου πεις. Ναι. Θέλεις να μου πεις εσύ κάτι άλλο? Περιμένεις αν θα σε ρωτήσω πώς θα τα πιάνεις? Τα βαποράκια ξέρουμε τα λίγο. Είναι τους εμπόρους που θέλουμε. Αλλά για τούτο, αν θέλεις εσύ να μας πεις. Αλλά πίστεψε, ο μόνος λόγος που τα σήμερα δαμε είναι για σένα. Για να σε βοηθήσουμε για την απεξάρτηση. Οκ. Okay. Μαρίνα μου, πρέπει να πάω, να είμαστε σε επαφή. Οκ. Νικόλα, όπως είπαμε, εντάξει? Εντάξει. Είσαι σίγουρη ότι είναι αστυνομικός του δός? Ναι, είμαι σίγουρη. Νικόλα, έχεις πολλούς ανθρώπους γύρω σου που θέλουν να σε βοηθήσουν. Μην χάσεις την ευκαιρία, please. Ευχαριστώ. Για ούλα. Έλα, σταμάτα. Και συγγνώμη. Για εκείνα που σβάζω στο μαγαζί μου. Δεν είχα τον νου μου. Εντάξει. Ξέχασε το εμένας. Ναι. Μαμά. Μαμά, είσαι καλά? Μαμά, ακούεις με? Μαμά, σταμάτα να κλαίεις. Πήρες? Ναι, αγόρι μου. Σου έλειψα? Τώρα τι να σου πω. Να μου πεις αν σου έλειψα. Πάρα πολύ. Μου κρατάς κακή, αγόρι μου? Όχι. Σου είμαι ευγνώμων που με έκλεισες στο δωμάτιο. Ήθελα να δω αν θα καταφέρεις να ξεφύγεις. Έτσι, ε. Ναι, και τα κατάφερες μια χαρά. Μπράβο. Κοίτα, σταμάτα να με δουλεύεις. Δεν σε δουλεύω καθόλου. Αν ήταν άλλος η θέση σου, θα σ' άπιζε σε καμιά τουρκική φυλακή. Γιατί μου το έκανες αυτό? Αυτή την οδηγία είχα. Δεν σε πούλησα εγώ. Αυτό θα το δούμε. Έρχομαι κάτω για μια μεγάλη δουλειά. Θα τα πούμε από κοντά. Πώς θα έρθεις? Αυτό στο σε μένα. Εννοώ. Αγόρι μου, σου είπα. Άστο σε μένα. Η κυρία Αθηνά Αλεξανδρή πέθανε. Δεν υπάρχει πια, εντάξει? Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε κάτω. Απολογούμε για την ταλαιπωρία. Φυλάκια. Να'ρθει κι εσέναν η ώρα σου. Να μάθει κι εσύ ποιος είναι ο Σάμας. Μα πέ μου τι έγινε. Είπα σου. Χτύπησα πάνω στην πόρτα. Ήμουν ζαλισμένη που τα χάπια σου χτύπησα πάνω στην πόρτα. Έδερες. Με έδερε. Χτύπησα, είπα σου. Έπεσα και χτύπησα. Έπεσες ή χτύπησες πάνω στην πόρτα? Στην πόρτα. Έπεσα και χτύπησα πάνω στην πόρτα. Ήταν ανοιχτή και χτύπησα πάνω. Μαμά, ρε, μαμά, πες μου ποιον περιπέζεις τώρα, εμένα είναι τον εαυτό σου, ποιον περιπέζεις? Αφήσε με να σε βοηθήσω, σε παρακαλώ. Εν μπορώ τις φωνές, Μαρίνα μου, εν δεν συμπόρω. Ακούω έναν βοητό μες στην κεφαλή μου, εν μπορώ, σε παρακαλώ.
Γιατί με πιάσες τηλέφωνο ζωκλές? Γιατί έκλαις? Γιατί μου μόνη μου, αγάπη μου. Γιατί επεθύμησα σε, γιατί λείπεις μου. Τι με να λείπεις μου, μαμά μου. Γι' αυτό σε παρακαλώ, πιάσε τα πράγματα σου. Τι έλα να φύγουμε, έλα να πάμε σπίτι μου. Τι να πιάσω, Μαρίνα μου, τώρα. Τίποτε να μην πιάσεις. Έτσι όπως είσαι, πάμε να φύγουμε μακριά από τον άνθρωπο. Πάμε να φύγουμε. Με χτύπησε. Μαμά, κόψε με. Χτύπησε όπως σε χτύπησε κι άλλες φορές, και ξέρεις το. Σαπίζεσαι που το ξύλο. Πώς είσαι έτσι, ρε μαμά μου, πώς είσαι έτσι. Σε παρακαλώ, μαμά. Έλα να φύγουμε, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να νιώθω ότι σε είδαμε με τον άνθρωπο να υποφέρει. Σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να τον αφήσω, αγάπη μου. Γιατί δεν μπορείς να τον αφήσεις, μαμά μου, γιατί? Να με έβρει. Όπου και να πάω, να με έβρει. Δεν θα σε έβρει, φοητσιάζεσαι. Κρατάς εδώ επειδή ξέρει ότι φοβάσαι. Μαμά, πώς είσαι έτσι, ρε μαμά μου, πώς είσαι έτσι. Κοίτα με, θες να είμαι δυστυχισμένη. Πέ μου, δεν μπορώ να νιώθω ότι σε δάμε με τον άνθρωπο, σκοτώνει με τον το πράγμα. Ξέρεις ότι δεν μπορώ να κάνω σχέση στη ζωή μου. Δεν μπορώ, έρχονται όμως συνέχεια εικόνες στο νου που σε δέρνει, Δεν μπορώ να νομίζω ότι ποτέ θα έχω σχέση στη ζωή μου. Ωι, αγάπη μου, μεν το λαλείς του, σε παρακαλώ. Είσαι στην αγκαλιά μου τώρα. Συγγνώμη να δεν ήμουν αξία, μάνα. Συγγνώμη, μωρό μου, συγγνώμη. Ήρθε πιο νωρίς, Μαρίνα μου. Σηκωθείτε, σε παρακαλώ. Μαμά, θα φύγω. Να μείνω εδώ μέσα, θα ρωτήσω γιατί είσαι δέρ. Μαρίνα μου, να πάω στην αστυνομία, να πάω στην αστυνομία. Παρακαλώ, Μαρίνα μου, γύρω στην αστυνομία. Φύγε, κουζίνα. Όχι, αγάπη μου, φύγε, φύγε. Μου άφησε με, σε παρακαλώ, να δούμε τώρα καλό μαζί, να τα δούμε τώρα όλοι μαζί. Φύγε, Μαρίνα μου, φύγε. Κάνει ρε Τζάκο. Ρε. Δεν έβαλες πάγο στο μάτι σου, ρε. Ρε, σου είπα ρε να βάλεις πάγο στο μάτι σου, ρε. Επειδή δεν στο κάνεις, ρε, για να δείχνεσαι. Άμα σου μιλώ, μίλα μου. Ρε, ζόμπι, μίλα μου, άμα σου μιλώ. Θέλεις να τις φάεις, εσύ κανείς αγγίνες που φάεις, έτσι άντες. Μιλώ σου, Σάβα μου. Μιλώ σου. Φύγε, σε παρακαλώ. Να πω να κάνω, ρε. Τίποτε μεν κάνεις. Φύγε. Πού να πάω. Πού να φύγω να πάω, ρε, με πέλανε, ρε. Ή θέλεις να με πελάνεις εμένα, ρε. Να μου ήταν τούτο. Ποιο. Τι ακούστηκε μου η κουζίνα. Είσαι σκαλιάντζι μέσα, ρε. Όχι, τι λαλείς. Τώρα να σου πω έναν πουλαλό. Ελλάδα, με. Δάμον τούτο. Ποιο? Το μαχαίρι, ρε, δάμε είχαμε, ρε. Θα έπεσε. Ήταν και με πάω στον πάγκο. Έπεσε μόνο του. Δεν ξέρω. Κοίταξε. Με εμέναν παιχνίδια μεν παίζεις, ρε. Καταλαβες. Πε. Κατάλαβα, Σάβα. Κατάλαβα, Σάβα. Γιατί μπορεί να σε χτάρω. Και τώρα που κατάλαβες, πέ μου, ποιος ήταν τα με. Κανένας. Καλά, ρε. Καλά. Μη διανοηθείς να περιπέξεις ποτέ σου το Σάβα. Ακούσες? Ποτέ σου.
πάεις, Χριστίνα μου, να πάεις. Ναι, λες μου, εσύ να πάω. Άφησε τον παπά, είναι να τα κανονίσω εγώ. Εντάξει, Γιώργο, τώρα ή καθησύχασες μου. Ναι, μωρό μου, άφησε τους και θα τους αναλάβω εγώ, είπα σου. Διάστηκε να με φέρει, εφαήθηκε. Δεν μπορούσε να περιμένει δύο μέρες ακόμα. Ηρέμησε, ρε Χριστίνα. Να πάει στην Κομωτινή, θα δεις τον Άλκη, θα μιλήσεις με τη δικηγόρο τέλος. Αγαπάς το. Ατέρα Γιώργο. Επέμ. Εσύ να μου λάλεις, αν τον αγαπώ. Τσινός αγαπάς, ε. Γιώργο, άτε, κάνει, αφήσ' με. Να σε αφήσω, ερώτησα, σε αγαπά. Να πιάσω τη μάμα, να σου το πω. Αφήσ' τη μάμα. Αφήσ' τους να έρθουν και δυο σπίτι και θα τα κανονίσω εγώ, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, να χάσω και την εξεταστική. Άτε, ρε Χριστίνα, αφήσ' την εξεταστική. Είσαι σε θέση να θιαβάσεις εσύ τώρα. Πρέπει να πάω πίσω σε κάποια φάση, ναι. Να με αφήγει, δαμέ. Ναι. Αγάπη μου. Ναι. Μπορείς να μιλήσεις. Ναι, με τον Γιώργο. Ποιος? Ο Άλκης. Θέλω να σου πω κάτι. Ακούω σε. Έγινε κάτι? Ναι. Τι? Έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τι, Άλκη, πέ μου. Συνειδητοποίησα ότι αγαπώ σε πάρα πολλά. Πολλά παραπάνω από ό,τι φαντάζομαι. Δηλαδή, έφυγες και λείπεις μου. Εν μπορώ, λείπεις μου. Ενάρτω, αγάπη μου, ενάρτω. Γίνεται να κάνω έναν άμπρα κατά άμπρα και να βρεθείς δάμε. Γίνεται. Άμπρα κατά άμπρα. Πού είσαι? Είμαι δίπλα σου, με βλέπεις? Όχι. Ενάρτω, να με δεις. Έλα, δέσαμε. Ναι. Έχει μισή ώρα που μέταμε. Ένιρθε. Κάτσε να μην είναι νάρτη. Ρε Σαβά, έναν επικίνδυνα μέρα, ρε. Πασελακή. Ναι, χώμη. Μάνα μου, ρε. Συγκινήθηκα τώρα. Άτε, ρε, τέλειωνε, ρε. Και με πιάνεις κατελείο για ψηλού πίδημα. Ένα λεπτό, με έγκλησες. Με τα λεφτά να μου να κάνω να τους τα δώσω. Ρε, μα να σου κάνω φροντιστήριο κάθε φορά. Είπαμε, άμα το πιάσεις, θα τους πεις που είναι τα λεφτά. Α, δεν μου τα δώσουν. Άντε, κανεί ρε, κανεί, φύγε και κανεί, έσπασες με, άντε, κανεί. Εντάξει ρε Σάβα, εντάξει. Έσπασες με ρε, λακ, έσπασες με ρε. Ερασιτέχνη, ρε, ερασιτέχνη. Να δεις τον ερασιτέχνη. Ενάρτη μέρα που να δεις τον ερασιτέχνη. Ναι. Α, Λάκη μου, ενάρτης να φάμε. Όχι. Γιατί ο γιέ μου, πού είσαι? Είμαι Πάφο. Πάφο, πάλι Πάφο, με να μου κάνεις εσύ την Πάφο, ρε. Έχω μύτη, ρε Παναγιώτα. Άντε, γεια. Μύτη, μα να μου δουν το μύτη που μου λάλλει κάθε λίγο. Καλήν όρεξη! Να πού πάθες, ρε! Καλήν όρεξη, ήρθα να φάω! Πολλά καλά έκαμε! Έφερα το φαΐ μου, α! Α, και τον ανάγκη να φέρεις φαΐ, κάτσε, γε μου! Ένα άσχημο πράγμα να τρώεις μόνος σου, ναι! Ω, πολλά άσχημο, ναι, ξέρω! Εσέναν ο γιος σας άφηνε μόνη σου! Και εκείνος ο καημένος βουρά πάνω κάτω από τσίποδα! Α, ακόμα δεν τον εμπουρίσαν! Α! Να φάμε, νερό! Δεν κατάλαβα, κάτι μου είπες. Είπα να φάμε. Κάτι για το γιο μου, κάτι είπες. Μια κυρία έδωσε μου πολλά ωραίες πάμιες. Για γνή, να αρέσκουν σου. Πάμι, αρέσκουν. Κι εγώ θα μου φασολάκι για γνή. Να σου φέρω, αρέσκει σου. Πρόσεχε, Παναγιώτα. Είναι τα πράγμα. Άντε να ευλογήσουμε. Κύριε,
ευλόγησον τη βρόση και την πόση των δούλων σου. Ότι ευλογητός ή πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Κάτσε να πάω να... Παναγιώτα, ναι. Όλη μια ημέρα θα γινούμε βρόση και πόση των σκολίκων. Ναι. Αλλά το θέμα είναι να μην γίνουμε βρόση και πόση του σκόλικα του ακίνητου. Άντε και καλόν παράδεισο. Και εύχομαι να υποδεχτείς και το γιο σου στον παράδεισο γιατί είναι καλόν μωρό. Να καλό μωρό. Μα δεν μπορεί να το απομουλαρείς τώρα. Γιατί έχει καλύτερη ευσύν από το να δεχτείς το γιο σου στον παράδεισο. Δηλαδή να πάει εσύ πρώτα στον παράδεισο και ύστερα να έρθει ο γιος σου για να τον υποδεχτεί. Έχει καλύτερη νευτή από τούτη. Έχει. Νομίζει εμπολί που καταφέραν τον το πράγμα. Πώ. Ξέρω, πολλά καλά που τα λέει. Αμα έμεινε μα δύο καιρό ακόμα, ναι. Δεν ξέρει, Παναγιώτη. Δεν ξέρει. Μόνο να προσέχει και να έχει τα μάτια σου ανοιχτά. Άντε να φάμε! Ναι, ναι, να πάμε να τα φάμε. Επίνασα. Εγώ άρκεψα. Πολλά καλά κάνεις, έλα. Ας ολάκι, είναι πολλά Εντάξει. Ήθελα να σου πω... Ας το Δανάη. Έχεις νεότερα? Όχι. Μπορώ να κάνω κάτι? Όχι. Μάλλον... Τι? Μείνε μακριά μου. Τι λες, Στέφανε? Όπως τ' άκουσες. Μείνε μακριά μου. Στέφανε! Στέφανε! Τι λες, Στέφανε? Συγχωρέστε με, κυρία Αλεξάνδρα. Ξέρω ότι φαίνομαι αγνώμων, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Μα τι έγινε? Κουράστηκα. Κουράστηκες? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να βρίσκομαι σε μια τόσο υπεύθυνη θέση και... Πες μου τι σημαίνει. Τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει, έχω κάποια προσωπικά προβλήματα τα οποία με επηρεάζουν στη δουλειά και δεν θέλω. Δεν μπορώ να βρίσκομαι εκεί και το μυαλό μου να ταξιδεύει αλλού. Είναι μια θέση που χρειάζεται αφοσίωση και εγρήγορση σε αυτό. Επειδή που λοιπόν έχεις και αφοσίωση και εγρήγορση, η παραίτησή σου δεν γίνεται δεκτή.
Μα τι λέτε τώρα. Εσύ τι λες τώρα. Μέχρι χθες ήσουν κατενθουσιασμένος με την επιτυχία σου στην υπόθεση Αντωνίου. Τι μεσολάβησε από χτες μέχρι σήμερα. Στέφανε, πες μου την αλήθεια. Σας παρακαλώ. Δεχτείτε την απόφασή μου. Σας το ζητώ σαν χάρη. Εγώ σου ζητώ σαν χάρη να μου πεις τι συμβαίνει. Έχεις πρόβλημα με την υπόθεση Αντωνίου. Μήπως ερεύνησες περαιτέρω και έχεις πρόβλημα. Σε απείλησε κανείς, παιδί μου. Όχι. Στέφανε, έχω χάσει το γιο μου εξαιτίας των εμπόρων. Έχω χάσει και τον άντρα μου, γιατί θέλησε να ψάξει να τους βρει. Πες μου, λοιπόν, συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όχι, δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Καλά. Αφού δεν θέλεις να μου πεις, δεν θα επιμείνω. Θέλω όμως να σε παρακαλέσω να το ξανασκεφτείς και επιπλέον να περιμένεις λίγο, γιατί πρέπει να σκεφτώ κι εγώ τι θα κάνω με την εφημερίδα. Συμφωνεί. Εντάξει. Ξέρετε ότι για μένα είστε κάτι περισσότερο από μητέρα μου. Αν δεν ήσασταν εσείς, ξέρετε πολύ καλά. Όχι. Είστε ο μοναδικός άνθρωπος που στάθηκε δίπλα μου μετά την απεξάρτηση, χωρίς εσάς. Έχασα το γιο μου στην ηλικία σου περίπου. Στο πρόσωπο όλων αυτών των παιδιών που βοηθάω, βλέπω το γιο μου που δεν κατάφερε να τον βοηθήσω. Όλα τα παιδιά αυτά που έχουν βυθιστεί μέσα στα ναρκωτικά, τα θεωρώ και δικά μου παιδιά. Δεν μπορώ να τους γυρίσω την πλάτη. Λοιπόν, δεν έκανα κάτι ειδικό για σένα. Εγώ απλώς σου άπλωσα το χέρι. Σου έδωσε την ευκαιρία. Και εσύ την άδραξες και προχώρησες στη ζωή σου. Θα μπορούσες να μην τα είχες καταφέρει, αλλά το θέλες τόσο πολύ που προσπάθησες και τα κατάφερες. Ναι, αλλά ήμουν χαμένος, κυρία Αλεξάνδρα. Ήμουν χαμένος. Όσο δύσκολο είναι να τελειώσει το πρόγραμμα απεξάρτησης, αλλά τόσο δύσκολο είναι το θέμα της επανένταξης. Να βρεις μια δουλειά, να σταθείς στα πόδια σου. Όλοι μου κλείναν τις πόρτες. Όλοι εκτός από εσάς. Εσείς όχι μόνο δεν μου την κλείσατε, αλλά μου δώσατε αυτή τη φοβερή ευκαιρία. Και τώρα βρίσκομαι εδώ, μπροστά σας. Και σας λέω ότι θέλω να παραιτηθώ και νιώθω άθλια γι' αυτό. Αλλά πρέπει να με καταλάβετε. Υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος. Καλά. Δεν θα επιμείνω. Ας μην πούμε τίποτε άλλο. Θέλω μόνο να ξέρεις ότι ό,τι έκανα για σένα, το έκανα μέσα από την ψυχή μου. Και ήμουν πολύ ευτυχής και πολύ περήφανη που είχα ένα τέτοιο παιδί σαν εσένα στην εφημερίδα. Και θέλω να ξέρεις ότι θα λυπηθώ πολύ αν σε χάσω. Γι' αυτό σε παρακαλώ. Ξανασκέψου. Εντάξει. Συγγνώμη που ενοχλώ. Όχι, δεν ενοχλείς καθόλου. Να σας συστήσω. Ο κύριος Στέφανος Ανδρεάδης είναι διευθυντής της Γνώμης. Από εδώ είναι η φίλη μου η Μαρίνα και όχι μόνο φίλη μου, αλλά και πολύ καλή μαθητριά μου επίσης. Χάρηκα. Χαίρομαι πολύ. Ωραία, να πάω και να έρθω μια άλλη φορά. Όχι, δεν χρειάζεται. Ο κύριος Ανδρεάδης φεύγει. Ναι. Λοιπόν, φεύγω και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας. Γεια. Μαρίνα μου, τι συμβαίνει. Η μάνα μου. Τι. Πρέπει να με βοηθήσετε. Ήθελα να το σκοτώσω, πήρα το μαχαίρι και ήθελα να το σκοτώσω. Πότε. Σήμερα. Ναι. Άμα δεν ξέρεις πού, τι θέλεις να κάνω. Ναι, άμα μάθεις.
Κοίταξε, δύσκολη θέση μου, είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Ναι. Λοιπόν, λέμε τα, γεια. Παρακαλώ. Τι έχουμε? Τι έχουμε? Με ποιον μιλούμε και κλείουμε το άρον-άρον? Με το φίλο μας. Παρακαλώ. Τι συμβαίνει, γιατί δεν σου παρακαλώ? Διότι πρώτη φορά να ακούμε περί φίλου. Πότε να το δούμε? Γιατί να το δείτε? Να το τσακάρουμε. Γιατί αν τίποτε αυτό γίνεται και να τον τσακάρεις. Κοίταξε, μπορεί να τραβάσει λίγο πλευρών το σασίν του. Κάτι πιο έξυπνο? Παρακαλώ, θέλουμε πιο έξυπνα. Λοιπόν, τι έχουμε? Σχετικά με ποιο θέμα? Αντωνίου. Προσπαθώ. Μπράβο. Ο Μάστρος? Στο γραφείο. Οι Κυφήνες? Έξω. Έξω, αλλά αποτέλεσμα δεν βλέπω. Τώρα που ήρθες εσύ, Αντώνη μου, θα δούμε και αποτελέσματα. Παρακαλώ να είστε σίγουροι. Γεια σας. Έλα ρε Λεβέντη μου, έλα και μόλις είχα την κουβέντα σου. Έλα ρε Γιώργο μου ρε. Διότι γίνεται αυτή η κοπέλα να είναι μόνη της? Μα τι μόνη της? Μόνη της, κύριε, γίνεται να κυκλοφοράει μόνη της, γε μου. Τι κάνεις, Γιωργάκη? Ο Γιωργάκη. Ο Γιώργαρος. Μα δεν ήταν Λεβέντη. Τον άνθρωπο σου δαμε. Όχι, μιλάς μου τάχα με το φίλον και... Εδώ δαμε τον άνθρωπο σου. Είσαι σκέφτια, κύριε Αντώνη. Ο Γιώργο, μετά που είναι το ζεμπέκικο να μένει χώρα, κέφτια. Άντε, ζεμπέκικο να ακούω. Παρακαλώ, να δεις τον Γιώργο να χορεύει να πάθεις. Έτσι, α. Με κύριε Αντώνη που είσαι να πάρεις Αντώνη θόρες. Δεν είσαι έτσι πράγμα. Καλά, ανεπίστεψα. Έλα ρε Γιώργαρα μου, πιέστο ρε. Έλα ρε Γιώργαρα μου, ρίξε μια ζεμπέκια. Έλα ρε, κύριε Αντώνη. Ο παπάς με μέσα. Ναι. Εντάξει, πάω να σας δω μετά. Κανή ρε, κανή. Όχι κανή. Ακούμε τι σου λέω, χτύπα τον αλίπητα. Σταμάτα, ποτέ να σοβαρευτείς. Κορή, πάει μου εμένα να είμαι σοβαρός. Ως γεγονός. Ένα, δύο, ένα, δυο, έξω το στήθος, μέσα η κοιλιά, εύζωνά μου. Thanks. Να μπορεί να κάνει. Πρέπει να πάει να μιλήσει με τη δικηγόρο. Να πιάσει τηλέφωνο η δικηγόρο αν θέλει μιλήσει. Παπά, άκουμε. Εσύ να με ακούσεις. Δεν πρόκειται να ξαναπάει. Ετέγιωσε η Κομωτινή η Χριστίνα. Παπά, τι λάλεις. Η Χριστίνα ήταν σπουδαίστης ακόμα στην Κομωτινή. Γιώργο, δεν θέλω να μαλώσουμε, εντάξει. Ξέρεις τι σημαίνει εμπορία ναρκωτικών? Μπορεί η Χριστίνα να κυκλοφορά στην Κομωτινή μόνη της. Δεν θα πάει μόνη της, να πάει μαζί μου. Ησύχασα τώρα. Εν είμαι μόνο, πότε επιτέλους να με εμπιστευτείς. Με φωνάζεις. Φωνάζω. Εν είμαι μοναδική μαρτύρας υπεράσπισης. Και να σου πω και κάτι, αγαπά τον. Αγαπά τον πολλά. Ό,τι και αν κάνεις, δεν μπορείς να τα αλλάξεις τούτο. Τώρα εσύ κάνεις το δικηγόρο της. Ναι, κάνω το δικηγόρο της. Διότι εσύ κατάφερες τα μια χαρά να μην μπορεί να σ' ανοίξει την ψυχή της. Να φύγει. Μια ημέρα να σηκωθεί να φύγει και θα ξαναρθεί πίσω, να λώσουν το. Σε παρακαλώ. Τώρα που να πάμε σπίτι, πέτυσε να εντάξει να πάμε μαζί. Κοτσίνο τριβιθιάν. Πάω καλά ποδά. Όχι, πάει καλά ποδά. Να με πάει ίσω γιατί ίσω πάει κατεχόμενα. Θα πάει τέρμα δεξιά. Πε μου, εσύ φωτιάν. Φωτιάν. Καλά, σε αυτό το βλέπει. Να το. Τι θα πιάσω το αυτοκίνητο και πίναμε. Δεν έχει πρόβλημα. Πε μου, τούτο περβόλι θα μείνει δικό σου. Γιατί? Πια θα με λίγο πιο πάνω για να αγοράσω ένα χωράφι, αλλά έχει τίποτε κανένα χωράφι θα με που πουλιέται, χωράφι... Αν ξέρεις. Πουλήθηκε τελευταία ένα θα με παραδίπλα, τώρα μου έρχεσαι σου μπάρα κάτω στα δεξιά σου ένα, είσαι χτυματομεσίτης, α. Ναι, ναι. Αλλά επέλεγαν ο κόσμος, αν είδω στόμα τους και να λέω ότι θέλει, κατάλαβες. Εγώ πάντως δεν κατάλαβα να που είναι, δεν κατάλαβα τίποτε.
Μάλιστα. Thank you για την φωτιά. Σε παρόβλη. Καλώς ήρθατε. Υγεία. Υγεία. Τώρα είπαμε τέρμα και δεξιά είπαμε. Τέρμα δεξιά είπαμε. Ίσα πάεις κατεχόμενα. Δεξιά, τέρμα δεξιά. Οκ. Γεια. Έλα, Σαβά. Τι θέλεις, ρε πάλε. Πέτους να μένε του. Γιατί? Επέρασε ένας τύπος που δαμέ. Μου άρεσε καθόλου η φάτσα του. Μπατσός. Εν ξέρω, αλλά φοούμαι. Ερώτα με για να αγοράσει κάτι υπερβόλια. Αλλά έπιασα τα νούμερα του, αν θέλεις. Αν σου τα πω. Πέ μου τα και μήνες, αμέ και περίμενε. Έλα. Ναι. Σάββας. Ναι, πέ μου ένα, είσαι τίποτε. Να σου δώσω κάτι νούμερα αυτοκινήτου ενός ενοχλητικού τύπου. Να μου πεις ποιος είναι. Πέ μου να δούμε. KNE 251. Εντάξει. Να σε πιάω σε λίγο και να σου πω, εντάξει. Να σε πιάω σε λίγο να σου πω. Οκ, okay, yeah. Έλα, ακούς με. Λοιπόν, άντρος Ιωάννου Λευκοσία, να πω. Τι δουλειά κάνω. Τι μα το μεσίδης, εσύ τίποτε. Μάζεται να μας φορήσει φέση. Της τραπεζάς. Ναι. Ένα αυτοσύνεται τίποτε. Εν καλά που λάλλεις. Λοιπόν, με το δικό σου να πω, έχουμε κανένα νέο. Τον Αντωνίο. Ναι, ποιον. Προσπαθώ. Μόλις έχεις νέα, πιέσαι αμέσως να μου πεις, εντάξει. Εννοείται. Έγινε. Έλα, ο Σάββας είμαι. Κοίταξε, έκοψε μου τον δρόμο ένα κολόπεδο. Δηλαδή, παραλίγο να σκοτώσει. Έπιασα τα νούμερα του. Να σας τα δώσω να μου πείτε ποιος είναι. KNE 251. Δικός σας. Τι εννοείς δικός σας? Αστυνομικό όχημα. Όχι έτσι ρε παιδιά. Εφάγετε τους τόπους να προσέχουμε και να την έβρεμε από εσάς. Να μας σκοτώσετε κιόλας δηλαδή. Αφού λαλώ σε βούρα όπως τον πελό. Είμαι καλά, ευτυχώς είμαι καλά, αλλά παραλίγο να με σκοτώσει. Τέλος πάντων, αν μην μπερδέψουμε και μαζί σας δηλαδή, ξύχαστο. Anyway ρε φίλε, thank you, να είσαι καλά. Εξαφανίστου ρε μπάτσος!
Είσαι καλά. Καλά, εσύ. Καλά. Ο Άλκης πώς είναι? Καλύτερα, πολλά καλύτερα, δόξα τω Θεώ. Η γιατρία δεν περίμενα ότι είσαι να πάει τόσο καλά. Ωραία. Έλα σου γνωρίζω τη μαμά μου. Η μαμά μου και ο Γιώργος, αδελφός μου. Χαίρο πολύ. Είναι η Δήμητρα, η αδελφή του Άλκη. Χαίρο πολύ. Στέλλα Θεοχάρους. Χάρηκα. Και εγώ χάρηκα. Ξέρω πολλά καλά τον κύριο Πέτρο. Εργάζομαι στην Παντάνας. Μάλιστα. Να πάτε όλοι πάνω? Όχι, μόνο εμείς οι δύο. Λοιπόν, άντε μωρά, πάμε διότι κινδυνεύουμε να χάσουμε την πτήση όπως πάμε. Μα έχουμε ώρα. Δημήτρα μου, πρέπει να ξέρω κάτι για τη δικηγόρο. Όχι, όχι, να πεις ό,τι ξέρεις. Σε λίγες μέρες να περάσει ο Άλκης πάνω ακριβήν και για μένα αποφασιστεί αν θα προφυλακιστεί. Μην ανησυχείτε, είναι να πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Μακάρι. Λοιπόν, να με σας καθυστερώ. Καλό ταξίδι. Περίμενε, τόσο να πας, Λευκοσία. Να πιάσω ταξί. Όχι ρε, περίμενε λίγο να πας με τη μάμα μου. Εντάξει. Μπορείτε να περιμένετε λίγο, αν θέλετε, δεν έχει πρόβλημα. Να με σας καθυστερώ. Ή καλέ, έλα να μέσα, θα τα πούμε ακόμα λίγο. Εντάξει. Ο Αντώνης που είναι. Είμαι τη Σοφία στην οικογένεια του Αντωνίου και μιλούν τους. Μα τι θα μάθω που την οικογένεια του, αφού ήταν αχάπαροι οι άνθρωποι. Εντάξει ρε Νικό μου. Πάλε, πρέπει να τους μιλήσουν όμως. Ναι, να τους μιλήσουν, αλλά θα μάθουν τίποτε. Μέσα στη δουλειά είναι το που πρέπει να ψάξουν. Εννοείται. Που το Σελίμ ρε, είχαμε τίποτε. Εκτός που γίνω, έμαθαν που την αστυνομία τους, όχι. Νικό με να έφυγε που τα κατεχόμενα δεν μπορεί ακόμα. Τούτο είναι το θέμα μας. Νομίζω πρέπει να έφυγε, μάστρο. Δεν μπορεί να νομίζεις ρε Στέλιο. Έχουμε στοιχεία ότι έφυγε. Όχι, δεν έχουμε ακριβώς στοιχεία, αλλά και να φύγει, δεν και να φύγει με το ίδιο όνομα. Ναι, θα φύγει. Αλλά από την άλλη, δεν μπορούσαν να φύγουν και 100 Ελληνίδες που κατεχόμενα. Να μας δώκουν ονόματα. Ούλα τα ελληνικά ονόματα των τελευταίων ημερών. Αν έφυγε τούτη με άλλο διαβατήριο, να την έβρουμε. Τουλάχιστον να ξέρουμε με ποιο όνομα έφυγε. Okay. Τότε έφυγε στην Τουρκία, είναι σίγουρο. Τώρα που ζαμίζω για να πει Ελλάδα, δεν το νομίζω. Ναι, σίγουρα, αλλά πρέπει που κάπου να βρούμε την άκρη. Δεν μπορούμε να χάσουμε τα ίχνη της έτσι. Που την Ιντερπόλ, ρε, είχαμε τίποτε. Ναι, πια θα σήμα. Δεν έχουν έτσι όνομα. Δεν σε περίμενα να είχασαι. Με τη Χριστίνα είναι να μου γίνεται μάστερ. Πετάσε λίγο. Επήρε τους η Στέλλα στο αεροδρόμιο. Να πάει και η κυρία Στέλλα μαζί της. Να πάει ο Γιώργος. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σκέφτομαι την ιστορία. Δεν διάλυσε με τελείως. Στη δουλειά μας τώρα. Έχουμε τίποτε άλλο, Ρενικό. Σου αφορά την υπόθεση μας, εννοείς. Γενικά, ρε, έχουμε τίποτε άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, έπεσε μια πληροφορία ότι είσαι να γίνει διακίνηση υπό τα κατεχόμενα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Να σου πω. Να μπορεί να είσαι σίγουρος. Αν είναι αξιόπιστη η πληροφορία. Εσύ είσαι τέλειο. Κοίταξε, βασικά επικεντρώθηκα στον Αντωνίου. Μίλησα με τον Μιτσί στο νοσοκομείο, γύρω των φίλων τη Μαρίνα. Είπα το να το βοηθήσουμε για απεξάρτηση. Μετά είναι ο πιο που κοντά που να ηρεμήσει λίγο, έρχεται να σπίτι που δεν τα πιάνε. Τουλάχιστον να αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με εκείνη τη δουλειά. Που να έρθει ο Αντώνης και η Σοφία να έρθουν μέσα, εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Έφυγα κι εγώ. Πού είναι να πάει, ρε. Γιατί ρωτάς? Ρωτώ, ρε, τι εννοεί γιατί ρωτώ. Να πάω να ψάξω να βρω καμιά άκρη για την ιστορία που είπα το μάστρο. Εν τσίπες μου τελικά είναι μόνο τούτη ιστορία, ρε. Εντάξει, ρε, στέλνει ρε κομπάρε, κάτσε να ψάξω πρώτα να βρω και στρά σου πω, ρε. Αμα. Καλημέρα σας. Τι θέλεις? Δάνειο. Τι είναι εδώ, είσαι διαδεδάνεια? Εν είπαμε ότι δεν θα έρχεσαι εδώ, ναι. Λείπει η κυρία Στέλλα. Πέ μου τι θέλεις. Να μου πεις σε πόσα ταμπλό το παίζεις. Τι λάλλει, ρε. Πες μου, τι σχέση έχεις με τον τύπο που περίμενε χτες μες στο περιβόλι κοντά στην κοτσινοτριβηθιά? Τι λάλλεις. Τι επερίμενε? Και εκείνος εσιωπούσε, μάλιστα. Να σε πάρω μέσα να μου τα πεις. Τι λάλη ρε Νίκο.
Εσέβα, εσύ την εντύπωση ότι είμαι άνθρωπος μπορεί να με περιπέξεις. Δεν προσπάθησα να σε περιπέξω. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να μην πάει μακριά η βαλίτσα, τα νούμερα που μου ζήτησες εχθές για να κοιτάξω έτυχε να είναι τα νούμερα του αυτοκίνητου που οδηγούσα. Σοβαρό μιλάς. Δυστυχώς σοβαρό μιλώ. Ρε φίλε, κοίταξε να δεις τι έγινε. Πιάσε με ένας φίλος μου και λέει μου που κάτω από το παράθυρο μου υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο με παρακολουθεί συνέχεια. Τάδε νούμερα. Για ήταν να φορέσει η θέση της τράπεζας. Εντάξει ρε φίλε, δεν ήθελα να σου πω ακριβώς ας πούμε τι έγινε του. Έτσι, έτσι. Έτσι. Έτσι, μάλιστα. Ποιος είναι ο φίλος σου? Κοιτάξτε τώρα να μην μπλέξουμε τον άνθρωπο, εν κύθελε Σάβα, να... Σάβα, ποιος είναι ο φίλος σου? Ποιος είναι? Λάκης. Λάκης Χριστοδούλου. Λοιπόν, δηλαδή φίλος μου, εντάξει, γνωστός μου. Εγνώρισα τον γιατί η μάμα του δουλεύει, δηλαδή έρχεται εδώ μέσα και καθαρίζει την τράπεζα. Φτωχό παιδό. Προθυμοποιήθηκα να τον βοηθήσω να βρει καμιά δουλειά. Μάλιστα. Ναι. Και θα με βοηθήσεις σε μένα να τον εύρω? Κανένα πρόβλημα. Και να πιάσω και το δάνειο που θέλω? Τι δάνειο θέλεις? Άτοκο. Που σένα. Σαν ακροβάτης σε σκηνή να περπατάς και κάτω ο κόσμος να γλιστρήσεις περιμένει. Ακόμα ένα θέμα στις ειδήσεις να περνάς, ακόμα ένα θύμα των εμπόρων που πεθαίνει. Και να σκέφτεις πως όλα αυτά γίνα για μια λεξούλα την αγάπη. Μόνο μια φορά γράψε τους όρους, το μπορείς και κοίτα να κερδίσεις. Μόνο μια φορά γράψε τους όρους, το μπορείς και κοίτα να κερδίσεις. Μόνο μια φορά γράψε τους όρους, το μπορείς και κοίτα να κερδίσεις. Μόνο μια φορά γράψε τους όρους, το μπορείς και κοίτα φίλε να κερδίσεις.